Λίγες μέρες πριν την έναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, έστειλε από το Ηράκλειο ηχηρό μήνυμα αποτροπής προς την Τουρκία. Καλείστε σήμερα να υπηρετήσετε την πατρίδα φέροντας την τιμένη στολή του Έλληνα αξιωματικού σε ένα ιδιαίτερο για τον ελληνισμό χρονικό και ιστορικό σταυροδρόμι. Με τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλητικές συμπεριφορές, απειλές κρίσης στρατιωτικής ισχύως, ανυπόστατες θεωρίες για διεκδίκηση χερσαίου και θαλάσσιου χώρου και αμφισβήτηση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Σε αυτές τις συνθήκες η πατρίδα, με πλήρη συνέστηση της ιστορικής της ευθύνης, επιλέγει τον δρόμο του διαλόγου και της νομιμότητας, προασπίζοντας τα συμφέροντά της στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κατεστημένου. Ο Αλκιβιάδης Στεφανής αναφέρθηκε στην τουρκική προκλητικότητα, στην ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και στη στάση της χώρας μας, η οποία κινείται σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα όμως, διαθέτει σύγχρονες, αποτελεσματικές και ισχυρές ενόπλες δυνάμεις που επιτρέπουν την εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας με σύνεση, σταθερότητα, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα αλλά και εθνική αυτοπεποίθηση, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο την Ελλάδα παράγοντα ευημερίας και ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Οι δηλώσεις του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας έγιναν στο πλαίσιο τελετής ονομασίας των δοκίμων εφέδρων αξιωματικών πεζικού, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας. Ευχαριστώ! Ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Φίλησες στη σημαία όταν την παρέδωσες. Μάλιστα! Σημαία αυτό εσένα και τους συμμαχτές σου. Η σημαία πρέπει να είναι πάντα μέσα μας και να ανεμίζει μέσα μας πάντα δυνατά. Να είστε ευλογημένοι. Έχουμε υποχρέωση ως γονείς, ως πολιτεία, να αναπτύξουμε τη φιλοπατρία στους νέους μας. Και αυτό το είδαμε σήμερα. Είδαμε τον αρχηγό της σχολής, παραδίδοντας την πολεμική σημαία, να σκύβει και να τη φυλάει. Ωραιότερο γεγονός από αυτό δεν υπάρχει. Αυτό καταδεικνύει τα υψηλά ιδανικά που έχουν αυτά τα παιδιά, τα οποία θυσιάζουν το εγώ τους για το εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα με επιτρέψετε να πω πόσο σημαντικό ήταν αυτό που σημειώσατε στον πρωτεύσαντα για το ότι ασπάστηκε τη σημαία. Έτσι νομίζω μικρές κινήσεις λένε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και όπως επισημάνατε, η σημαία είναι μέσα στην καρδιά μας και εκεί πρέπει να κυματίζει πάντα. Να ανεμίζει πάντα ψηλά. Ακριβώς. Στην αύξηση της ηττίας στο στρατό Ξηράς από 9 σε 12 μήνες, αλλά και στη σημαντική ενίσχυση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Η κυβέρνηση με έναν συνολικό τρόπο αντιμετωπίζει τα θέματα της στελέχωσης. Είδατε ότι ξεκινήσαμε με αύξηση των εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές, αξιωματικών και υπαξιωματικών. Προχωρήσαμε σε ένα δεύτερο βήμα προκηρύσσοντας θέσεις για οπλίτες βραχίας ανακατάταξης και για επαγγελματίες οπλίτες. Και τώρα φτάνουμε στο τρίτο επίπεδο που εξομοιώνουμε τη θητεία μεταξύ του στρατού, ναυτικού και αεροπορίας. Ένας χρόνος θητείας για αυτούς που υπηρετούν πλήρη θητεία με μετατροπή της σε 9 μήνες εφόσον υπηρετεί κάποιος σε μονάδες του Εύρου ή των νησιών στα πλοία μας ή στα ραντάρ μας. Λίγη ώρα αργότερα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των ξενών φρουράς Ηρακλείου στη ΣΕΑΠ από τον Υφυπουργό, όπου παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διοικητές στρατιωτικών αρχών. Για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο οπλικό μας σύστημα και τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος των ενόπλων δυνάμεων.